Δεν είναι δυνατόν να συνεδριάζει σήμερα το Περιφερειακό Συμβούλιο, έστω και αν δεν είναι, ας το πούμε έτσι, πολιτικά νομιμοποιημένο με την έννοια ότι έχουν γίνει εκλογές και έχει αποτυπωθεί ένας καινούριος σχετισμός. Παρ' όλα αυτά, όμως, είναι ένα λειτουργικό όργανο, παίρνει αποφάσεις κρίσιμες μέχρι 1η Γενάρη και κατά συνέπεια δεν μπορεί να διαφορεί για το μεγαλύτερο θέμα που υπάρχει αυτή τη στιγμή και βρίσκουμε μπροστά μας, που είναι ένα διαρκές έγκλημα που συντελείται αυτή τη στιγμή στην Παλαιστίνη. Ένας σφαγιασμός που γίνεται από το κράτος του Ισραήλ απέναντι στον Παλαιστινιακό λαό, ιδιαίτερα στη λωρίδα της Γάζας αλλά και στη Δυτική Όχθη και σε άλλες περιοχές. Εμείς έχουμε καταθέσει ένα ψήφισμα. Σήμερα υπάρχει μια μεγάλη διαδήλωση στην Ελευσίνα, γιατί οι εξελίξεις προχωράνε και όσοι νομίζω το έχετε πληροφορηθεί όλοι, ότι η κυβέρνηση επέλεξε μια περιοχή της περιφέρειας Αττικής, την οποία έχουμε εμείς αρμοδιότητα, έχουμε ψηφιστεί από το λαό της Αττικής, επέλεξε μια περιοχή την Ελευσίνα για να την κάνει στρατιωτική βάση ορμητήριο για την περιοχή της Μέσα Ανατολής και τη Γάζα. Ήδη από την Κυριακή το βράδυ κατεβαίνουν μεταγωγικά, πεζοναύτες, οπλικά συστήματα στην Ελευσίνα. Λοιπόν, δεν θα διαμαρτυρηθούμε, δεν θα πούμε εμείς τίποτα. Δεν θα πούμε ότι απαιτούμε και ζητάμε αμέσως να σταματήσει η εμπλοκή της χώρας μας σε αυτό το μακελιό. Απαιτούμε να σταματήσει κάθε οικονομική, πολιτική και στρατιωτική συνεργασία με το κράτος δολοφόνου του Ισραήλ και απαιτούμε να αναγνωριστεί ως Περιφερειακό Συμβούλιο. Είμαστε πολιτικό όργανο. Απαιτούμε να αναγνωριστεί με βάση την ομόφωνη απόφαση του Ελληνικού Κοινοβουλίου το Παλαιστινιακό κράτος στα σύνορα του 1967 και με πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ, όπως είναι και οι σχετικές αποφάσεις και τα ψηφίσματα του ΟΗΕ. Και πολύ περισσότερο ζητάμε να αποσυρθεί η ίδια μεγάλη εμπλοκή που υπάρχει με τη φρεγάτα Ψαρά, η οποία βρίσκεται ήδη και συνοδεύει τα αεροπλανοφόρα κάτω στην περιοχή, που μπορεί να προκαλέσει μια τεράστια εμπλοκή της χώρας μας σε ένα μακελιό από προσδιορίστων διαστάσεων, γιατί είναι πάρα πολλές οι μεγάλες υπεριαλιστικές δυνάμεις που εμπλέκονται στην περιοχή και κανένας δεν μπορεί να προβλέψει τι θα γίνει σε μια πιθανή, αυτό που ετοιμάζουν όλοι, γι' αυτό και ανεβοκατεβαίνουν τα αεροπλάνα στην Ελευσίνα, μια χερσαία επέμβαση στη Γάζα. Γι' αυτό το φέραμε ως κατεπήγον θέμα να τοποθετηθεί το Περιφερειακό Συμβούλιο. Σε αυτά τα βασικά ζητήματα ξέρουμε ότι μπορεί να υπάρχουν ενστάσεις, διαφορετικές προσεγγίσεις επί του θέματος, όμως το ζήτημα το μεγάλο είναι ότι δεν μπορεί να υπάρχει καμία εμπλοκή της χώρας μας σε αυτό το μαγελιό. Δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να δοθεί η δυνατότητα η Ελευσίνα να γίνει ορμητήριο πολέμου για την ευρύτερη περιοχή και πολύ περισσότερο. Δεν μπορούμε να ξεχάσουμε αυτά που ξέραμε. Απαιτούμε, η ουσία είναι αυτή, ότι επιτέλους για να σταματήσει το μαγελιό η δικαιοσύνη είναι να αναγνωριστεί το Παλαιστινιακό κράτος με βάση τις διεθνείς συμφωνίες που υπάρχουν.